Καλώς ήρθατε στο Apostolos Official. Τώρα το Derby Leicester City Ολυμπιακός Πειραιός. Παιδιά, είναι ένα πολύ δυνατό Derby για την φάση των 8. Τώρα πρέπει να νικήσουμε τη Leicester και να περάσουμε στους 8. Είναι δύο μάτς, πάμε να τα παίξουμε. Πλάνο παιχνίδιο. Εδώ βλέπετε η ομαδάρα, ο Ολυμπιακός. Είμαστε με κόκκινη, με τον Εμβιλά. Ο Ελαραμπή δεν είναι στα καλά του, είναι χάλια. Άρα πάμε να κρατήσουμε την ομάδα ακριβώς έτσι πως είναι, παιδιά. Ακριβώς όμως. Δεν θέλουμε καμία αλλαγή. Μόνο θα κάνουμε εδώ κάποιες αλλαγές. Χολέμπαση Βινάγκρε. Θα κρατήσουμε τον Βινάγκρε για άλλο ένα μάτς. Τώρα θα βάλουμε Λοβέρα εδώ πέρα. Σουντανέ στον Μπρούμα. Μπουχαλάκης ο Φορτούνης ήδη. Μια χαρά. Έτσι κι αλλιώς ο Εμβιλά είναι με τέτοιο. Άρα με κόκκινη. Άρα πάμε για το πολύ 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 δυνατό ντέρμπι. Είναι πρώτον στο επαγγελματίας, πρέπει να κερδίσουμε. Είναι μέσα στην Αγγλία, παιδιά. Leicester Ολυμπιακός. Κάντε όλοι μία εγγραφή να φτάσουμε τους 1635. Πάμε πολύ δυνατό, θέλουμε άλλους 6 subscribers. Στείλε το κανάλι σου, εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο, στείλε το κανάλι σου, το κανάλι μου σε κάποιους άλλους, δηλαδή κάντε share, λοιπόν, να το δουν κι άλλοι, να κάνουν ένα γραφή και αν σας αρέσει το βίντεο που θα παρακολουθήσετε, κάντε ένα like. Πάμε τώρα για ένα πάρα πολύ δυνατό ντέρμπι για την φάση των 8. Συμβάλλει και ο κόσμος του οποίου η προσέλευση εδώ ήταν αθρώα. Οχ, Βαλμπουενά, έλα, Χασάν. Παιδιά, πάρα πολύ καλή φάση, δεν πειράζει. Δεν πειράζει καθόλου. Ήταν πάρα πολύ καλή φάση. Πρέπει να τους πιέσουμε, αν να κάνουμε στενό μαρκάρισμα, παιδιά. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Εδώ πρέπει να το κλείσουμε. Ωραία, το κλείσαμε. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Ο καλύτερος παίκτης είναι ο Βάρντι. Εδώ, Χασάν. Βαλμπουενά. Είναι πολύ καλός ο Σμαϊχαήλ, παιδιά. Δεν μπαίνει έτσι εύκολα τον γκολ. Δεν πειράζει. Θα το βάλουμε εμείς, τους πιέζουμε πάρα πολύ. Νόμιζα πως μπήκε. Άρε γκάλις, εγώ νόμιζα πως μπήκε, ρε παιδιά. Δεν πειράζει. Εδώ, Φουξ. Αλλαγή παιχνιδιού. Όνομα, παιδιά, Φουξ. Φανταστείτε και με την πρώτη φάση που μπαίνει. Ναι, σας είπα, ο Βάρντι είναι πολύ επικίνδυνος. Αλλά ο Σα του έκλεισε κάπως τα όνειρα για να βάλει το 1-0. Σαν ένα πολύ δυνατό ντέρμπι, παρακολουθήστε το. Θα βγάλουμε κι άλλο βίντεο για το Ολυμπιακός Leicester. Πάμε να κάνουμε αυτό πρώτα. Ωραία. Αμάν, δεν πήραμε τις κόντρες, παιδιά. Ναι, πήραμε όμως αυτήν. Μια πολύ δυνατή κόντρα. Ο Χασάν, έλα ρε Χασάν. Έλα ρε. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον μετράνε οι φάσεις που κάνουμε και οι φάσεις που έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει πάρα πολλές φάσεις. Αναζητούν τον γκολ. Ακόμα δεν τα έχουν καταφέρει. Αλλαγή παιχνιδιού. Αμάν, κόντρα που πήρε. Τώρα μια σέντρα προς την περιοχή. Ναι, ρε, θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα.
Έπειτα από πίεση. Είναι και αυτό επαγγελματία, παιδιά, να ξέρετε. Δηλαδή δύσκολο. Καλή προσπάθεια η αντίπαλη, αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε πάρα πολύ έντονα. Καμαρά, επιμένει εκεί και θα πάρει το πάρο. Καλό, καλό, καλό. Θα κάνει μια υπερπροσπάθεια από τα δεξιά. Για να δούμε αν θα έλα. Βγει κάτι καλό. Γκολ! 0-1 στο 25! Βαλμπουενά σκόρερ! 0-1! Κοιτάξτε πραγματικά τη φάση! Ωραία η πάσα! 1-2! Παπ! Από τότε που έγινε το λάθος, πολύ ωραίο γκολ! 0-1! Και ναι, πλέον έχουμε σκορ. Έχουν το πάνω χέρι τώρα. Αλλά θα πρέπει να προσέξουν να μην δεχτούν γκολ. Και αν μπορέσουν, να βάλουν και ένα. Ο Τίλεμανς με την μπάλα. Ωραία. Να την περάσει προς τα έξω. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Καλή επινόηση. Για να δούμε. Ναι, δεν βγήκε καλή πάσα. Σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Αλλαγή παιχνιδιού. Η μακρινή παλιά φτάνει στην άλλη πλευρά. Όχι! Καλά. Παίζει να μας το καρφώσει. Όχι, δεν μας το καρφώσει. Έχουμε καλή άμυνα. Σήμερα να επιβάλλει το παιχνίδι του, αντιμετωπίζει δυσκολίες από τον πάλι. Έχω την εντύπωση πως ως τώρα έχουν καταφέρει Γιώργη, φάουλ! Αυτό βέβαια ελοχεύει. Καλά, εντάξει, δεν είναι εδώ σε τίποτα. Πάμε. Ταυτόχρονα να αφήσουν καινούς χώρους σε άλλους συμπαίκτες. Πήγα να του κλαπάρω τα πόδια. Μπάρτι. Καλό, καλό, καλό. Δοκίμασε να πάει μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Φορτούνης προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Να και το σούτ. Κόντρες. Την έσωσε ο Βαλμπού. Ωραία, 0-1. Επικρατεί ακόμα. Οπ. Για να δούμε. Καμαρά, είναι ευκαιρία. Όχι. Εντάξει, δεν ήταν φάουλ. Εγώ έπεσα απλά. Αλλάζει παιχνίδι. Καιροφυλακτή για να εκδηλώσει αντεπίθεση. Τίλεμανς. Τον πέρασε Τίλεμανς. Τίλεμανς, ένας καλός παιχτής. Εντάξει. Και ο Μέντι είναι. Έχει καλούς παιδιά παίχτες η Τσέλσι. Να, Τίλεμανς. Φανταστείτε και το βάζει. Εντάξει, όχι, δεν περνάει τίποτα από την άμυνα. Βάλουμε ένα στο 25. Σουτ. Ωραία. Πάμε, δυνατά. Ενδιαφέροντα στοιχεία από τις δύο ομάδες. Ένα γκολ και γενικά ένα ευχάριστο παιχνίδι. Οι επιθετικοί λειτουργήσαν αποτελεσματικά. Αλλά η παρουσία του ήταν καθοριστική. Εντάξει. Και στα ανασταλτικά. Αν τους κάνω, αν τους πάρω λίγο τους τραβήξω, ξέρω εγώ. Να, αυτό δηλαδή είναι φάουλ, παιδιά. Ναι, κοιτάξτε το. Δηλαδή αυτό που μου κάναν δεν είναι φάουλ. Πού το βλέπεις το φάουλ, φίλε? Παίρνω την μπάλα. Γράψε κάτω στο σχόλιο πραγματικά αν αυτό ήταν φάουλ. Νομίζω πως είναι η πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο που προσπάθησε να διασπάσει την αντίπαλη από τον άξονα. Τι τους έκανε! Όχι! Πάμε να κάνουμε μια μικρούτσικη αλλαγή τον Ραντζέλοβιτς και να βάλουμε Σουντανέ. Κοιτάξτε εδώ τι έχασε ο τυπάς. Ο Ραντζέλοβιτς, αλλά έκανε μια πάρα πολύ ωραία τρίπλα. Δεν πειράζει. Μπράβο, Ραντζέλοβιτς. Έξυπνη κίνηση αυτή η αλλαγή. Καθώς ο παίκτης φημίζεται και για την ταχύτητά του και για τις κέρυες επεμβάσεις του. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Τίλεμανς.
Δεν άντεξε. Καμαρά, παραχωρεί το φάουλ. Πού το βλέπεις το φάουλ, φίλε? Θα το αλλάξουμε, παιδιά. Θα βάλουμε αντί για το Φορτούνι τον Μπουχαλάκη. Παιδιά, μπορεί να καταλαβαίνετε εσείς ότι δεν είναι ωραία αυτή η αλλαγή, δεν θα μου κάνει καλό, αλλά θα ξεκουράσουμε τουλάχιστον τον Φορτούνι για το επόμενο μάτς. Το Βαλμπουένα δεν τον βγάζουμε ακόμη, αλλά θα βάλουμε τον Μασούρα. Θα τον βάλουμε, αλλά πολύ πιο μετά, δηλαδή στο 70-60. Ραφίνια. Ναι, ας το παραλείψουμε αυτό. Δεν το έκανα καν εγώ. Εγώ ήθελα να δώσω πάσα στον Καμαρά και έδωσε εκεί πέρα. Μπουχαλάκης. Εδώ πιέζουμε το μοναδικό τέρμα του αγώνα. Πάρα πολύ. Που έκανε τη διαφορά. Και είναι ένα μη. Όχι. Ου, πήγε να με το καρπούσω. Πάντως το momentum είναι υπέρ. Θα ήταν το 1-1. Αλλά το κρατάμε, το κρατάμε. Στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Με τόσες απανωτές ευκαιρίες. Τις οποίες όμως δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν. Για να δούμε πόσο θα συνεχιστεί αυτό. Χασάν. Την έκοψα. Εντάξει, μπράβο του. Όντως μπράβο του τώρα. Την έκοψε ωραία. Ανεβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Τώρα ο Βάρντ είναι επικίνδυνος, αλλά εκείνος ο μέγαρος. Παίρνει την μπάλα. Βαλμπουένα, έλα, 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 ρε Χασάν. Ρε Χασάν. Άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. 0-1 στο 63. Απειλή στο τέρμα. Ω, Σουντανή. Σουντανή! Καταπληκτικός! Πάρα πολύ καλό το σουτ. Αμάν. Ναι ρε, σε με εδώ. Ωραίος. Οχ! Έτσι και το τρώγει αυτός. Καλά το πάνε. Αλλά θα πρέπει να επιμείνουν περισσότερο. Φαντάζομαι πως δεν έχουν την πολυτέλεια να σκεφτούν τους κινδύνους, που σίγουρα θα κρύβει μια μαζική πολιοργία. Ναι, όντως. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα, έπειτα από πίεση. Oh. Επιστέλνει προς τα αριστερά. Επικίνδυνη φάση με τον Μπάρνας. Εντάξει. Πάμε να βάλουμε τον κυριότερο σκόρερ μας στο 25, τον Βαλμπουένα, και να βάλουμε τον Μασούρα. Χρειαζόταν ένα ταρακούνημα η ομάδα. Τον άδειασε κανονικά. Σεντράρι. Από τη στιγμή που είσαι πίσω στο σκορ, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει. Να κάνεις συντηρητική. Έκοψε καλά. Θα πρέπει να ρισκάρουν. Πολύ καλά. Καλές. Αμάν! 1-1 στο 77. Παιδιά, ο Βάρντι μας το κάρφωσε. Μισό λεπτό πριν τους είχαν στριμώξει. Αλλά πια... Τους έδωσα την μπάλα, ξέρω γιατί το έκανα. Πάρα πολύ ωραία και είναι ένα κάπως κόλπο. Θα δείτε τώρα. Αυτοί έχουν τραβηχθεί τώρα όλοι στην επίθεση. Πιθανό, βέβαια, αυτό που εμάς αν πάρω την μπάλα, ώρες στην θα έχω πάρα πολλούς δικούς μου. Να, κοιτάξτε εδώ πόσο έχω. Και το match βρίσκεται πάλι. Αυτό είναι το κόλπο που μερικές φορές κάνω. Τώρα ήρθαν. Αυτό μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Όταν τους δίνετε την μπάλα, έχουν πιο πολύ αυτοπεποίθηση και πάνε όλοι προς το τέρμα. Και μετά δεν έχει τόσο καλή άμυνα. Αυτό κάνω κι εγώ. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Δεν ξέρω αν είναι λάθος, αλλά ίσως ακόμα να προλαβαίνουν να κάνουν κάτι. Για να δούμε. Πρέπει.
Είναι 1-1 το σκορ. Ένα μεγάλο ντέρμπι, σας είπα. Πρέπει να βιαστούν αν θέλουν να κάνουν μια τελευταία επίθεση. Ο χρόνος κυλά. Τίλεμανς. Ριψοκίνδυνη προσπάθεια. Αφού του βγήκε όμως, μπράβο του. Μάλλον θα έλα ρε Σουντανέ. Με την ιδέα της οπαλίας λέει να συμβιβάζομαι. Αλλά μπορεί και να συμβιβάζομαι με την ήττα. Ωραία πάσα. Ολ Μπράιτον. Ναι. Έκοψε την εκεί πάση. Ο Σεμέδαρος την έκοψε. Αν προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι. Τώρα. Καμαρά. Έλα, ο Χασάν, εδώ, καλά δεν έδωσε τίποτα. Αυτό ήταν το μάτς, ένα κυριολεκτικό ντέρμπι, παιδιά, ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι. Έλξε στο 1-1. Αν θέλετε να θα ξανακάνω βίντεο, μπορεί σήμερα, μπορεί αύριο, με το Ολυμπιακός Λέστερ 1-1. Κάντε όλοι μία εγγραφή, καμπανάκι και like για να παρακολουθήσετε και άλλα βίντεο που θα κάνω. Γεια σας, θα τα πούμε στο επόμενο.